Κοιτάξτε, αν η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει όλα τα υπόλοιπα όρια, εγώ αυτό δεν το γνωρίζω. Και νομίζω ότι πολύ λίγοι το γνωρίζουν. Αυτό το οποίο έχει εξαντληθεί, είναι σίγουρο, είναι η φοροδοτική ικανότητα των Ελλήνων. Και η εξάντληση αυτή της φοροδοτικής ικανότητας των Ελλήνων έχει δύο βασικά αποτελέσματα. Το πρώτο είναι οι εγγραφές στον προϋπολογισμό να παραμένουν μόνο εγγραφές και να μπαίνουμε σε ένα διαρκή φαύλο κύκλο νέας διαπραγμάτευσης και νέων μέτρων. Και κατά δεύτερον, να διαρριγνύεται ο ιστός ο οποίος συνδέει τον πολίτη με το κράτος, με τον οποίο δέχτηκε ο πολίτης να ενταχθεί σε αυτό το κράτος, το οποίο θα πρέπει να του προσφέρει τα στοιχειώδη, και τα πρώτα και κύρια είναι η υγεία και η παιδεία. Αυτά τα γνωρίζουμε. Πολύ καλά κάνει και τα γνωρίζουμε. Και πιστώσουμε που κάνει όλοι μας, μας αναφέρεται αυτή τη στιγμή. Όχι. Εμείς θέλουμε να μάθουμε. Όχι. Αλλά θα σας πω το εξής. Εγώ. Δηλαδή υποτίθεται ότι έπρεπε να μειωθεί ο όγκος των ασθενών στα νοσοκομεία. Αυτή τη στιγμή κλείνοντας πολυιατρία και κέντρα ΕΟΠΗ, όλος ο κόσμος τους στέλνεται στα νοσοκομεία και στους ιδιωτικούς γιατρούς. Ναι. Όσον αφορά την δυνατότητα, σας είπα, της κυβέρνησης να λάβει άλλα μέτρα, εγώ αυτή δεν τις γνωρίζω, διότι ο συντονισμός αυτός ανήκει αλλού. Και είναι δικαιολογημένη, απόλυτα δικαιολογημένη, η αγανάκτηση των πολιτών, οι οποίοι δεν μπορούν κάθε φορά να εξυπηρετηθούν στα νοσοκομεία. Έχει παρατηρηθεί πάρα πολλές φορές να γίνονται αναθέσεις, προσπάθειες αναθέσεων δημόσιων διαγωνισμών, είτε από τον ΕΟΠΗ είτε από νοσοκομεία, και να μην παρουσιάζονται πλειοδότες από την πλευρά των ιδιωτών. Να μην υπάρχουν εταιρείες ή ιδιώτες εδώ, προκειμένου, άλλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι να θέλουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες υγείας.